Πάμε στα πρώτα σέντια για τα νέα. Λέει κορονοϊ... κορονοϊό, πώ θα σώσουμε τα Χριστούγεννα κυβερνητική επιχείρηση για γιορτέ χωρί καραντίνα. Τεράστια η σημασία των Χριστουγέννων για την αγορά. Για Ακριβώς. το Ακριβώς. θα κινηθεί η αγορά. Και άλλο θέμα, ποιοι Ευρωπαίοι πουλάνε όπλα στον Ερντογάν και Χρυσή Αυγή εισαγγελική εισήγηση χωρί αναστολέ κανένα λογοπαίγνιο με την εισηγήση τη εισαγγελέα. Στην εφημερίδα Καθημερινή, η Τουρκία προαναγγέλει γεωτρήσει κοντά στο Καστελόριζο στι περιοχέ όπου πλέει το Roots Race. Εματηρεί βεντέτα το θέμα που είδαμε στο κέντρο τη Αθήνα ανάμεσα σε οικογένειε Ρωμά. Σαμποτά τη Ολυμέρη στην ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα υπηρεσιακά συμβούλια. Δεύτερη ευκαιρία για οφειλέτε στα ταμεία. Επανένταξη για όσου έχασαν τι 120 δόσει λόγω πανδημία. Δύσπνια και κατάθλιψη και μετά την ανάρρωση τα συμπτώματα τη COVID-19 μπορούν να κρατήσουν για μήνες. Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. 2 εκατομμύρια νοικοκυριά κατά το όριο τη φτώχεια. Η φτωχοποίηση που έφεραν τα μνημόνια. Ολέθριο υπόστωμα για την κρίση τη πανδημία. Στον ελεύθερο τύπο, οι νέε προκηρύξει για μόνιμου και εποχικού. Τρει διαγωνισμοί για 1670 προσλήψει. Θεσσαλονίκη <σχερή> μου, μεγάλη κορονομάνα. Συναγερμό από την αύξηση κρουσμάτων λόγω τη χαλαρότητα. Και αποκλειστικό έρχεται διάταξη στο, στο εργασιακό νομοσχέδιο. Ποιοι και πότε θα το λάβουν. Εφάπαξ επίδομα 400 ευρώ στου δικηγόρου. Πάμε στη δημοκρατία. Ανήκαν να προστατεύσουν την, πατρίδα, την πατρίδα. Έλληνε, ξυπνήστε, χάνουμε σταδιακά το μισό Αιγαίο. Σιγοντάρει την προδοσία ο Τσίπρας μισόλογα από το ΣΥΡΙΖΑ για τις εθνικές υποχωρήσεις. Στην εφημερίδα Αυγή, οργή για την αναστολή, προκλητικά χάδια από την εισαγγελέα στην εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή και την καταστολη πρωτοφανής Πρωτοφανείς τετραήμερη κράτηση 14χρονου και άλλων τεσσάρων μαθητών στη Γαδά για τη συμμετοχή του στο συλλαλητήριο και αποκάλυψη άφησαν τον λαγό να φύγει σαν κύριος. Η απαγόρευση άργησε μια μέρα το έγγραφο από το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη Εστάλης της Αρμόδιας Υπηρεσίας του Αεροδρομίου κατόπιν Εορτή. Πάμε στο Ιζοσπάστη. Η Πανάτα Ευρωπαϊκή Ένωση ρίχνει νερό στο μήλο επικίνδυνων εξελίξεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Στην εφημερίδα Εστία, για αυτέ τι αναστολέ, γιατί δεν είπατε λέξη, οι προεκτάσει τη στοχοποιήσεω τη εισαγγελέα στη δίκη τη Χρυσή Αυγή Αδαματία Οικονόμου, πρώην Υπουργή του Πασόκ, επιχειρηματία, πανεπιστημιακή, δικαστέ, νομική, δήμαρχη. Μοναχοί με βαριέ ποινέ κατεδικάστησαν με αναστολή και αφέθησαν ελεύθεροι. Στην κόντρα, κακογυμπατικέ κατηγορίε για κατασκοπία και παράνομε υποκλοπέ αντιμετωπίζει η διοίκηση τη Κοσμοτέ. Στην αυτεμπορική, προσδητή ρύθμιση κόκκινων εισφορών εξετάζεται μέτρο για πληττόμενου και μη πληττόμενου οφιλέτε του ΕΦΚΑ. Πάμε στον τύπο τη Θεσσαλονίκη. Τρίτο κύμα κορονοϊού στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτη τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη Τσιόδρα με του Ζέρβα και Τζιτζι Κώστα. Στην εφημερίδα Εσπρέσο, ποιοι έφαγαν τη δώρα, η ώρα του εισαγγελέα για το θάνατο τη 27χρονη που έσβησε λίγο μετά τη Γένα. Και στην Star Press, θρίλερ με την εξαφάνιση τη όμορφη Αρτέμιδο. Μυστήριο με το σήμα του κινητού τη που χάθηκε ξαφνικά. Ποιο ο ρόλο του 24χρονου που είχε γνωρίσει μέσω Facebook.